Θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά ότι το ζήτημα της επιστολικής ψήφου δεν είναι ούτε πρακτικό ζήτημα, ένα ζήτημα πρακτικής φύσης, ούτε ένα ζήτημα μιας τεχνικής διευκόλυνσης. Κατά τη γνώμη μας, αλλάζει συνολικά τη σχέση των ψηφοφόρων με την εκλογική διαδικασία, διαμορφώνει παθητική στάση, παθητική πολιτική στάση αποξένωσης και αποστασιοποίησης από την ενεργή συμμετοχή και την εκλογική διαδικασία και τελικά ακυρώνει την όποια ενεργητική συμμετοχή υπάρχει μέχρι σήμερα. Και φυσικά, την ίδια στιγμή, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς το χαρακτηρίσαμε από την πρώτη στιγμή ως μια αντιδραστική τομή, μια αντιδραστική και επικίνδυνη τομή, και γι' αυτό το λόγο και επί της αρχής και στα περισσότερα άρθρα, ιδιαίτερα σε αυτά που έχουν να κάνουν με την επιστολική ψήφο, ψηφίζουμε κατά. Ξεκινάω πάλι την τοποθέτησή μας για το ζήτημα των αποδήμων. Η επιστολική ψήφος έρχεται να συμπληρώσει όλο τον προηγούμενο νόμο, αυτόν δηλαδή που ψηφίστηκε τους προηγούμενους μήνες, σε σχέση με την ψήφο των αποδήμων, συμπεριλαμβάνοντας στα κριτήρια και στις διευκολύνσεις που παρέχει για ψήφο από τον τόπο κατοικίας, ανθρώπους και εκλογής που δεν έχουν κανέναν, μα κανέναν απολύτως οικονομικό και κοινωνικό δεσμό με τη χώρα. Δεν γνωρίζουν τις πολιτικές εξελίξεις και την πολιτική πραγματικότητα στην Ελλάδα και το πιο σημαντικό, δεν επηρεάζονται ούτε δέχονται τις συνέπειες της όποιας πολιτικής τους επιλογής, όπως συμβαίνει με τους εκλογείς του εσωτερικού. Επίσης, διαφωνούμε κάθετα με αυτό που κάνει και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι ακυρώνει και αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα, τη δυνατότητα συμμετοχής των εκλογείων του εξωτερικού μέσα από εκλογικά τμήματα. Και στην ουσία καθιστά υποχρεωτική, με όλους τους κινδύνους που αυτή έχει, την επιστολική ψήφο. Το συμπέρασμα ποιο είναι από όλα αυτά? Ξαναλέμε, αντιμετωπίζεται τους απόδημους ως κουκιά, ως εκλογικά κουκιά. Και πάρα πολλοί από αυτούς που πήραν μέρος στη σημερινή ακρόαση φορέων, παρά τη συμφωνία τους με το ζήτημα του νόμου, επισημάνανε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, ιδιαίτερα όσον αφορά το ζήτημα της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και των σχολείων, τα οποία εσείς όχι απλά δεν αντιμετωπίζετε και καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αλλά τα οξύνετε διαρκώς. Και εδώ φαίνεται και η υποκρισία σας. Και το υποκριτικό σας ενδιαφέρον δίθεν για τους απόδημους. Δεν σας ενδιαφέρουν οι απόδημοι. Δεν σας ενδιαφέρουν τα προβλήματά τους. Είτε αυτό αφορούν την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τα σχολεία, άλλου είδους προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η υφαρπαγή της ψήφου του, της ψήφου τους. Και γι' αυτό το λόγο το μόνο που κάνετε είναι να ρυθμίζετε ζητήματα σε αυτό το κομμάτι. Παρακάτω, δεν απαντήσατε στην προηγούμενη συνεδρίαση σε καμία από τις κριτικές παρατηρήσεις τις οποίες έθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πρώτον, με την επιστολική ψήφο δημιουργείται ένα ευρύτατο πεδίο και ένα ευρύτατο περιθώριο χειραγώγησης της ψήφου και νόθευσης της εκλογικής της λαϊκής βούλησης. Όχι ότι σήμερα είναι ανόθευτη, κάθε άλλο, και πιέσεις υπάρχουν και εκβιασμοί υπάρχουν, ιδιαίτερα σε χώρους δουλειάς από την εργοδοσία. Τους είδαμε και μπροστά στις κάμερες προεκλογικά να ξεδιπλώνονται. Όμως με την επιστολική ψήφο αυτές οι πιέσεις, αυτοί οι εκβιασμοί, αυτή η προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων και χειραγώγησης της ψήφου μπορούν να ασκούνται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο αποτελεσματικά. Γιατί είναι άλλο πράγμα ο εκλογέας να προσέρχεται στο εκλογικό τμήμα, να παίρνει το φάκελο και τα ψηφοδέλτια, να μπαίνει στο παραβάν και μπροστά στην κάλπη ο ίδιος με τη συνείδησή του να ψηφίζει και να απορρίπτει και εκβιασμούς που ενδεχομένως του ασκούνται, και είναι άλλο πράγμα η επιστολική ψήφος, όπου κανένας δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποιες συνθήκες, πώς, με ποιους, είτε συμπληρώνεται το ψηφοδέλτιο, είτε αποστέλλεται ο φάκελος των εκλογών. Είπατε, κύριε Λιβάνη, την προηγούμενη φορά
για το ζήτημα της υπεύθυνης δήλωσης. Και είπατε ότι η υπεύθυνη δήλωση που εμείς θέσαμε προβλέπεται στις βέλτιστες πρακτικές του ΟΑΣΕ κτλ. Η δική μας αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση, που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του φακέλου, δεν έχει να κάνει με το αν προβλέπεται ή δεν προβλέπεται. Η δική μας αναφορά και η δική μας κριτική έχει να κάνει το ότι η υπεύθυνη δήλωση που υπάρχει, ότι ο άλλος ο ίδιος συμπλήρωσε το ψηφοδέλτιο και το φάκελο, είναι απολύτως ενδεικτική των κινδύνων. Αυτό λέμε. Υπάρχει ζήτημα υπεύθυνης δήλωσης όταν προσέρχεται ο άλλος στο εκλογικό τμήμα? Φυσικά και όχι. Αφού η ταυτοπροσωπεία επιβεβαιώνεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο, παίρνει τα ψηφοδέλτια, μπαίνει στο παραβάν. Όταν ζητάς υπεύθυνη δήλωση στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου, είναι αποδοχή, είναι εκ των προτέρων αποδοχή των κινδύνων που υπάρχουν να γίνουν παρατυπίες. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Και νομίζω ότι ο κόσμος που μας παρακολουθεί το καταλαβαίνει. Άσχετα αν εσείς δεν απαντάτε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τρίτο ζήτημα. Αλλάζει, ξαναλέω, η όλη η λογική της διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας και ουσιαστικά αλλάζει η στάση απέναντι στις εκλογές και υποβιβάζεται στο επίπεδο της αποστολής ενός φακέλου. Δεν είναι η κυρία Υπουργός εδώ, όμως μπορεί να απαντήσει ο κύριος Λιβάνιος. Εμάς μας προβληματίζει πάρα πολύ η καταληκτική τοποθέτηση στην προηγούμενη συνεδρίαση της κυρίας Κεραμέως. Η τοποθέτηση που έκανε στην προηγούμενη επιτροπή. Τι είπε η κυρία Κεραμέως όσον αφορά το ζήτημα της επιστολικής ψήφου για τους εκλογείς του εσωτερικού? Είπε η κυρία Κεραμέως, γιατί να μπουν, λέει, κριτήρια? Γιατί να μπουν που είναι περιορισμοί? Και στην ουσία φτάνουμε σε ένα μοντέλο που θεωρητικά, έτσι δεν είναι κύριε Λιβάνιε, θεωρητικά όλοι μπορούν να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές με επιστολική ψήφο. Έτσι δεν είναι? Θεωρητικά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, θεωρητικά το μεγαλύτερο κομμάτι των εκλογέων μπορεί, και όλοι, λέω ακραίο, αλλά θεωρητικά γίνεται, μπορούν να ψηφίσουν επιστολικά. Τι λέει το άρθρο 51, παράγραφος 4 του Συντάγματος? Λέει και μιλάει για την αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Τι σημαίνει ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών, για να συνεννοιόμαστε εδώ πέρα? Τι σημαίνει ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών και γιατί μπήκε αυτό στο Σύνταγμα? Σημαίνει ότι εξελίσσεται μία προεκλογική περίοδος, ο λαός βλέπει ποια δεδομένα υπάρχουν, ακούει τις θέσεις των κομμάτων, τα προγράμματά τους, τις τοποθετήσεις τους, παίρνει το Σάββατο και μία μέρα να συσκεφτεί με τον εαυτό του και την Κυριακή πάμε όλοι μαζί και ψηφίζουμε. Αυτό σημαίνει αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών. Αυτό που κάνετε, πού οδηγεί? Οδηγεί ο άλλος να ψηφίζει 20 μέρες πριν, 15 μέρες πριν, 5 μέρες πριν, 2 μέρες πριν κτλ. Και μάλιστα αυτό γίνεται κανόνας. Γίνεται κανόνας. Και η κυρία Κεραμέως το υπερασπίστηκε κιόλας σαν φοβερή τομή, νεωτεριστική, εξυγχρονιστική και πάει λέγοντας. Καταρχήν υπάρχει ένα συνταγματικό ζήτημα, κύριε Λιβάνη. Σοβαρό. Το ότι είναι ευρωεκλογές δεν σημαίνει ότι το Σύνταγμα γίνεται κουρελόχαρτο. Δεν σημαίνει. Ούτως ή άλλως δεν μιλάμε για εθνικές εκλογές. Εδώ επουδενή δεν επιτρέπεται επιστολική ψήφος. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Απλή γραμματική ερμηνεία. Προβλέπει εξαίρεση από την αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών μόνο για τους εκλογείς του εξωτερικού και με τις προϋποθέσεις των 2/3 που προβλέπει ο νόμος. Για τους εκλογείς του εσωτερικού δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση επιστολική ψήφος. Και εσείς έρχεστε εδώ στις ευρωεκλογές, που προφανώς αντιλαμβάνεστε σαν κάτι τελείως διαφορετικό, και το κάνετε κανόνα. Από πού και ως πού? Σας δίνει το Σύνταγμα τέτοια δυνατότητα, τέτοιας απόλυτης παράκαμψης? Και έρχεται εδώ το Πασόκ, ο κύριος Δουδονής, το επισήμανε κι αυτός. Βέβαια το ψηφίζει το Πασόκ. Ψηφίζει επί της αρχής. Αυτό δεν είναι ζήτημα αρχής. Δεν είναι ζήτημα αρχής. Για μας είναι ζήτημα αρχής. Το ότι επιλέγεται μια τέτοια διαδικασία. Βεβαίως θα μου πείτε, τι πιο σύνηθες αυτό που έκανε το Πασόκ ή ο ΣΥΡΙΖΑ? Κάνουν μια κριτική και στο τέλος ψηφίζουν αυτά που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γνωστό από την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, από την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Αυτό γίνεται και τώρα. Αλλά το επισημαίνουμε για να δούμε τι κίνδυνοι υπάρχουν και πού πάτε την όλη διαδικασία.
και τι πλαίσιο διαμορφώνεται, ιδεολογικό και πολιτικό, το οποίο κινείται εντελώς εκτός των συνταγματικών προβλέψεων. Λοιπόν, τρίτο ζήτημα, τέταρτο μάλλον. Μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, που πλέον θα διεκπεραιώνεται, υπόθηκε και από άλλους βουλευτές, θα διεκπεραιώνεται με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών και υπαλλήλων ιδιωτικών εταιριών. Αυτός που θα εξετάζει την ταυτοπροσωπεία, δηλαδή ότι ο αποστολέας είτε είναι ο ίδιος, είτε έχει εξουσιοδότηση από κάποιον άλλον, είναι ο διανομέας, ο υπάλληλος μιας ιδιωτικής εταιρείας. Άρα λοιπόν εξελίσσεται μια εκλογική διαδικασία με την εμπλοκή ιδιωτικών εταιριών και όχι κρατικών λειτουργών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και μάλιστα σε κρίσιμες στιγμές. Παραλαβή φακέλων, επιβεβαίωση ταυτοπροσωπείας, αποστολή, μεταφορά και πάει λέγοντας. Αυτό δημιουργεί κινδύνους. Κατά τη γνώμη μας, δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Από πού βγάζουμε αυτό το συμπέρασμα? Καταρχήν βγάζουμε το συμπέρασμα από την κοινή λογική. Δεν χρειάζεται, να το πούμε έτσι, κάποια ιδιαίτερη ανάλυση. Το βγάζουμε όμως και από μια διεθνής πρακτική που υπάρχει και μια διεθνή εμπειρία. Γερμανία, 2014, παραποίηση των τοπικών εκλογών στο Στένταλ, που έχει μείνει γνωστή ως εκλογική απάτη του Τένταλ. Εκδόθηκαν πλαστές εξουσιοδοτήσεις σε ανθρώπους που εμπλέκονταν στην εκλογική διαδικασία, μεταξύ των οποίων και υποψήφοι. Σε άλλη περίπτωση, ένα συντονιστής της προεκλογικής εκστρατείας ενός κόμματος, δεν αναφέρω ποιο κόμμα είναι αυτό, παρακίνησε πολλούς γνωστούς του να του παραδώσουν τα έγγραφα επιστολικής ψήφου που είχαν λάβει για να ψηφίσουν χωρίς να τα συμπληρώσουν. Παρακάτω, Ουγγαρία, εκλογές του 2022. Εκατοντάδες ψηφοδέλτια, όλος τυχαίως των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Όρμπαν, έτσι, μιλάμε για Όρμπαν, εδώ πέρα, λοιπόν, που προέρχονταν από επιστολικές ψήφους κατοίκων του εξωτερικού, βρέθηκαν καμένα σε μια χωματερή. Παρακάτω, στην Ιταλία, ιταλικές εκλογές. Η Ιταλίδα κάτοικος της Τενερίφης προκάλεσε το 2018 σειρά καταγγελιών όταν δημοσίευσε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έδειχνε ότι το ψηφοδέλτιό της παραδόθηκε στη γενική αλληλογραφία του κτηρίου της, απροστάτευτο και ελεύθερο για οποιονδήποτε να το πάρει. Ισπανία. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου του 2023 στην Ισπανία στιγματίστηκαν από συλλήψεις και νοθείες σε επιστολικές ψήφους. Στις 23 Μαΐου η Ισπανική αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 9 άτομα στο Ισπανικό θύλακα της Μελίγια στη Βόρεια Αφρική για εκλογική νοθεία με χιλιάδες ταχυδρομικά ψηφοδέλτια και πολλά πολλά ακόμη που μπορώ να αναφέρω και δεν μου φτάνει ο χρόνος. Όλες αυτές οι χώρες, κύριε Λιβάνιε και κυρία Κεραμέως, εφαρμόζουν βέλτιστες πρακτικές. Αυτές τις εφαρμόζουν αυτές οι χώρες εδώ. Είναι πρόσφατα παραδείγματα. Δεν είναι του 70, εκεί μπορώ να πω κι άλλο. Είναι από το 15 μέχρι το 23. Και εφαρμόζουν τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΑΣΕ, αυτές τις οποίες εσείς επικαλείστε ως εγγύηση ότι δεν θα υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα. Εμείς σας λέμε ότι θα υπάρχουν. Μακάρι να πέσουμε έξω. Εμείς όμως σας λέμε ότι θα υπάρχουν. Και θα πάρετε την ευθύνη και εσείς ως κυβέρνηση και ως Υπουργείο και όλα τα κόμματα τα οποία βάζουν πλάτη σε αυτό το νομοσχέδιο, σε αυτή την τομή και κάνουν κάτι κριτικές, πώς το λένε, στα επιμέρους. Τελειώνω, επειδή δεν έχω και χρόνο, καταλαβαίνω, με ορισμένα ζητήματα επί των άρθρων. Θα αναφερθούμε πιο αναλυτικά και στη δεύτερη ανάγνωση. Καταρχήν συμφωνούμε με τις ρυθμίσεις που γίνεται για τους εκλογείς ατόμων με ειδικές ανάγκες κτλ. Βεβαίως και αυτοί οι άνθρωποι, τι σας είπανε σήμερα, τι σας είπανε στην ακρόαση φορέων, ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι υπηρεσίες προσβασιμότητας. Αυτό έχει σημασία. Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας. Προσβασιμότητα και όσον αφορά την πληροφόρηση και την ενημέρωση, για να είναι έγκυροι και να ξέρουν τι λέει το κάθε κόμμα. Προσβασιμότητα όμως όσον αφορά σε εκλογικά τμήματα και ούτω καθεξής. Και υπάρχει ο κίνδυνος η επιστολική ψήφος για αυτούς τους ανθρώπους να υποκαταστήσει αυτές τις αναγκαίες υποδομές που πρέπει να δημιουργηθούν. Και φυσικά για μια σειρά άλλες κατηγορίες, φοιτητές σας τα είπανε,
και εργαζόμενους θα μπορούσε να λυθεί το ζήτημα με ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Αυτό το οποίο αρνηθήκατε να κάνετε δύο φορές πέρσι στις τελευταίες εκλογές. Για την κατανομή των εδρών, κύριε Λιβάνιε, δεν καταλαβαίνουμε τον λόγο γιατί πρέπει να αλλάξει. Στην ουσία αλλάζετε τον παρονομαστή. Αντί για έναν μεγαλύτερο, το διαιρέτη, βγάζοντας εκτός τα ψηφοδέλτια μέχρι 3%, αλλάζετε τον τρόπο της διαίρεσης. Αυτό κάνετε επί της ουσίας. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να αλλάξει, γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία το μεγαλύτερο κόμμα θα ευνοηθεί. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, για την ηλεκτρονική δήλωση, σωστή είναι η ρύθμιση. Πρέπει να λύσετε όμως τα ζητήματα που είχαν προκύψει στις τοπικές εκλογές. Τα λύνετε για τις ευρωεκλογές, αλλά υπάρχει εκκρεμότητα για τις βουλευτικές. Αυτό, σε σχέση με την κατάθεση και πώς πιάνονται τα όρια, οι ποσοστώσεις και ούτω καθεξής. Ορίστε. Λοιπόν, ωραία. Τέλος, σε σχέση με ορισμένα κριτήρια, θεωρούμε ότι κάνει και πιο δύσκολο και πιο κοστοβόρο, ιδιαίτερα για τα μικρότερα κόμματα, την κατάρτιση ψηφοδελτίων. Και στο ζήτημα αυτό, από θέση αρχής, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Για τα υπόλοιπα θα τα πούμε στις επόμενες συνεδριάσεις.